Επίσημη πολιτική ηγεσία της χώρας, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κλήρος και λαός υποδέχονται με συγκίνηση και υψηλές προσδοκίες τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, που αναλαμβάνει από σήμερα τα ηνία της τοπικής εκκλησίας. Με σεμνότητα, ταπεινότητα, αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης στα θρησκευτικά του καθήκοντα, μα πάνω απ' όλα τον άνθρωπο που θέτει στο επίκεντρο σε κάθε αναφορά του. Ήρθα να ενθρονιστώ στον ναό του Αγίου Μινά, αλλά προπάντων να ενθρονιστώ στις καρδιές σας, για να σας ζητήσω την προσευχή σας και να με στηρίζετε καθημερινά για να εκδαπανίσω τον εαυτό μου για χάρη σας, γιατί το αξίζετε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης και Υπουργός Παιδείας υποδέχτηκαν στο κατόφλι του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά τον 77ο Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης με την ευχή για ένα φωτισμένο έργο. Θα κομίσει νεύμα ενότητας αλλά και αισιοδοξίας και είμαι σίγουρος ότι θα στρέψει το βλέμμα του σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εύχομαι πάντα για την Κρήτη μας οι καμπάνες να ηχούν τόσο χαρμόσυνα όσο ήχησαν σήμερα. Μια πολύ σημαντική ημέρα για την Εκκλησία της Κρήτης, για το Πατριαρχείο, για το λαό της Κρήτης. Άξιος ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Περιστοιχισμένος από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του τόπου, τον κλήρο, το λαό και εκπροσώπους της μοναστικής αδελφότητας της Κρήτης, ο νέος Αρχιεπίσκοπος εισήλθε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά για την τελετή της ενθρόνησης, την οποία παρακολούθησαν με μεγάλη συγκίνηση και οι δικοί του άνθρωποι, η θεία του και η εξαδέλφη του, που μίλησε στην Κρήτη TV για την πορεία του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου προς την καταξίωση. Ήταν από παιδάκι ένα παιδί πολύ ευλογημένο, δοσμένο στο Θεό, με αγάπη, καλοσύνη και αισθάνομαι σαν να πηγαίνω στο γάμο του. Ευλογία Θεού. Κάθε μια από αυτές τις μορφές έχει κάτι να δώσει, γιατί το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και είμαι βέβαιος πως ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός μας μπορεί να προσλάβει από κάθε έναν από τους Αγίους Προκατόχους του αυτό που πρέπει για να δώσει το σύγχρονο μήνυμα που χρειάζεται ο κόσμος και η Εκκλησία. Να βροντοφωνάξουμε το άξιος και να αναλάβει και επισήμως από σήμερα τα καθήκοντά του για μια νέα πορεία και σελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το παρόν στην τελετή ενθρόνησης έδωσαν ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, οι βουλευτές της Κρήτης. Ο Θεός να δίνει δύναμη στο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ώστε να επιτύχει στο πολύ σημαντικό έργο που αναλαμβάνει. Υγεία, ευημερία και καλή επιτυχία στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο για το λαοφιλές και θεοφιλές έργο που έχει αναλάβει. Να έχει μια μακρά πορεία, ωφέλιμη πορεία για τον τόπο και το λαό και να μπορέσει και εκείνος να αφήσει το στίγμα του, ένα θετικό στίγμα για την κοινωνία συνολικά της Κρήτης. Μέρα για ένα ξεχωριστό ιεράρχη, σπουδαίο ιεράρχη, που περιμένουμε όλοι να διακονήσει την Κρήτη με βάση την ιστορία, τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία συνεισέφερε. Να σημάνει μια νέα εποχή για τη Λεβεντογένα και Αγιοτόκο Κρήτη. Έτη πολλά, σεβασμιότατε και αγλαόκαρτα. Παρόντες και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε γωνιά της Κρήτης. Από ένα πνευματικό άνθρωπο, άνθρωπο της Εκκλησίας με σπουδαίο έργο και στην κοινωνία, αλλά και πνευματικό έργο. Ένας δραστήριος, προοδευτικός άνθρωπος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανοίγουμε έτσι μια νέα σελίδα για την ιστορία της Κρήτης. Με συγκίνηση και χαρά ευχήθηκαν στον νέο Αρχιεπίσκοπο οι εκπρόσωποι των φορέων του Ρεθύμνου, όπου στα 12 χρόνια της παρουσίας του ανέπτυξε δεσμούς εμπιστοσύνης και αγάπης με την τοπική κοινωνία. Έχουμε στα καινούργια του καθήκοντα, στα δύσκολα καινούργια του καθήκοντα, να έχει υγεία, δύναμη και ευλογία. Θα είμαστε όλοι κοντά του. Είναι ένα κόσμημα όχι μόνο για την τοπική μας εκκλησία, αλλά συνολικά για την Ορθοδοξία παγκοσμίως. Είναι τιμή για την Κρήτη, είναι τιμή για το Ρέθυμνο. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ και ευχόμαστε να είναι δυνατός και να έχει μια εξαιρετική συνέχεια. Ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος πιστεύουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θα είναι δίπλα μας στον κάθε ένα κρητικό.